Νέος πονοκέφαλος στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίες και κύριοι. Η Ουγγαρία μπλόκαρε το έκτο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, απαιτώντας Μαρία Αρώνη, καλό μεσημέρι, να φύγει από τη λίστα των κυρώσεων το όνομα του Πατριάρχη Μόσχας. Ακριβώς. Χθες η Ουγγαρία μπλόκαρε πάλι την υιοθέτηση του έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προκαλώντας την οργή των υπόλοιπων 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Πολωνίας. Χθες συνεδρίαζαν το απόγευμα οι πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βάλουν τις τελευταίες πινελιές στην συμφωνία που έκλεισε την περασμένη Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πολιτική συμφωνία για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, και έτσι να κλείσει και το έκτο πακέτο κυρώσεων που εδώ και ένα μήνα μπλοκάρει ο Βίκτορ Ορμπάν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας. Και παρότι τη Δευτέρα η Ουγγαρία, ο Βίκτορ Ορμπάν, κέρδισε όσα ήθελε, κέρδισε μια εξαίρεση από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, τώρα ζητά να μην συμπεριλαχθεί στην λίστα με τις κυρώσεις ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Κύριλλος. Αποτέλεσμα, σήμερα το απόγευμα θα πρέπει να ξανασυνεδριάσουν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δουν αν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το σκόπελο. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι η έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας πρέπει να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατό. Επομένως, το περίεργο είναι να δούμε εάν τελικά η Ουγγαρία θα κερδίσει πάλι αυτό που ζητάει.